Καλησπέρα σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Πειραιά. Σε λίγα λεπτά θα γίνει το τζάμπολ του 12ου στην ιστορία τελικού κυπέλου Ελλάδος στο μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη Θεσσαλονίκης και τον Πανελλήνιο. Αντιμέτωπες λοιπόν δύο ομάδες που έχουν στόχο το τζάμπολ. Φαίνεται παράξενο αλλά είναι αληθινό, γιατί ο Πανελλήνιος, ο ένας από τους δύο φιναλίστ, ήδη είναι πρωταθλητής της Α2 και από τη νέα περίοδο επιστρέφει στην Α1, ενώ ο Άρης είναι το μεγάλο φαβορί για το τίτλο στην μεγάλη εθνική κατηγορία. Την ερχόμενη Τετάρτη στο Αλεξάνδριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο στον τελικό των play-off. Ήδη προηγείται με 2-0 νίκες και λογικά είναι το μεγάλο φαβορί για να προσθέσει άλλον ένα τίτλο στη συλλογή του. Τα προγνωστικά σε αυτό το τελικό, και ενώ βλέπετε τον πάγκο του Πανελληνίου με τον Άλμπερτ Μάλαχ, τον Ξανθό, τον μεγάλο άσο του Συλλόγου των Ολυμπιονικών. Τα προγνωστικά λοιπόν ευνοούν σαφώς τον Άρη. Είναι γενική εντύπωση ότι πρόκειται για τον πιο άνισο τελικό στη 12χρονη ιστορία του θεσμού. Όμως οι εκπλήξεις ταιριάζουν στο κύπελο και το ομορφαίνουν. Δεν είναι πολλοί κόσμος σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και αυτό βέβαια είναι λογική συνέπεια του γεγονότος ότι ο τελικός δεν παρουσιάζει το ενδιαφέρον που παρουσίασαν προηγούμενοι τελικοί. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες για το τζάμπολ που θα δοθεί σε λίγα λεπτά από τους διαιτητές, τον Αθηναίο Ανδρέα Σαγκαμίλη και τον Θεσσαλονικέα Σάβα Λόρτο. Από τον Άρη θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Σλόμποταν Σούποτιτς, που έχει όμως δικαίωμα να επιστρέψει στην ομάδα του την Τετάρτη για τον τελικό του πρωταθλήματος. Εδώ ο Νίκος Γκάλης, ο αρχηγός του Άρη, αυτός που σήκωσε και πρόπερση σε αυτό εδώ το γήπεδο, το πρώτο κύπελο στην ιστορία του συλλόγου. Και περνάμε στην παρουσίαση των ομάδων. Νούμερο 4 για τον Άρη, Βασίλης Λυπηρίδης, 20 χρονών, 2 μέτρα. Νούμερο 5, Παναγιώτης Γιαννάκης, 28 χρονών, 1,92, 184 συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Το νούμερο 6 είναι ο Νίκος Γκάλης, 30 χρονών, 1,82, 109 συμμετοχές. Το νούμερο 8, Τάσος Τσιτάκης, 23,28. Το νούμερο 9, ο Μιχάλης Ρωμανίδης, 22, 1,99, 68 συμμετοχές. Το νούμερο 10, ο Πέτρος Σταμάτης, 24-1-96. Το 11, ο Νίκος Φιλίππου, 25-2-2. Το 12, ο βετεράνος Χάρης Παπαγεωργίου, 34-1-92. Το 14, ο Γιώργος Δοξάκης, 25 χρονών, 1-83. Και το 15, ο Γιώργος Καθημερίδης, 18 χρονών, 2-6. Και εδώ ο προπονητής του Άρη, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Και περνάμε στον Πανελλήνιο. Με το 4 είναι ο Θανάσης Πανδρακλάκης, 19 χρόνων, 1,90, προέρχεται από τον Ερμογέννη της Ξάνθης. Το 5, ο αρχηγός Άλμπερτ Μάλαχ, 31 χρονών, 2 μέτρα, 33 συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Το 6, ο Ανδρέας Ζαφυρόπουλος, 21 χρονών, 1,94. Ο Χρήστος Τσέκος, το 8, 21 χρονών, 2,7. Το 9, ένας άλλος βετεράνος που παίζει για τέταρτη φορά στο τελικό, ο Κίμωνας Κοκορόγιαννης. Το 10, ο Αντώνης Σταμάτης, 22-91. Το 11, ο Βασίλης Ντάκουρης, 19-98. Ο Γιαννόπουλος ο Γιάννης, το 12, 25-90. Το 13, ο Σταμάτης Σαπραλής, 23-26. Και το 15, ο Κώστας Κατσίπας, 20 χρονών, 2-1. Προπονητής ο Νίκος Παύλου, και κάναμε ένα λάθος για το οποίο ζητάμε συγγνώμη προηγουμένως. Αρχηγός του Πανελληνίου δεν είναι ο Μάλαχ, αλλά είναι ο Σταμάτης Σαπραλής, επίσης διεθνής. Βέβαια ο Μάλαχ είναι παλιότερος στην ομάδα, αλλά λόγω των προβλημάτων με τους τραυματισμούς και τις συχνές απουσίες, αρχηγός ήταν ο Σαπραλής. Οι παίκτες των δύο φιναλίστ ανταλλάσσουν τα αναμνηστικά λίγο πριν από το τζάμπολ του 12ου τελικού. Εδώ ο Νίκος Γκάλης που ήδη είναι πρώτος σκόρερ στον φετινό θεσμό του κυπέλου με 138 πόντους. Και να θυμίσουμε πώς έφτασαν οι δύο ομάδες στο τελικό, ενώ προθερμαίνονται λίγο πριν από το τζάμπολ.
Ο Άρης απέκλεισε τον Ηρακλή με 109-95, τη ΜΕΤ 123-84, το Περιστέρι εκτός έδρας 183 και τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, τον Πειραιά με 95-71. Ο Πανελλήνιος είχε την τύχη, μάλλον ευνοήθηκε από την κλήρωση να παίξει και τους 4 αγώνες του στην Κυψέλη. Στην αρχή απέκλεισε την Παναχαϊκή με 117-61. Στη συνέχεια έκανε τη μεγάλη έκπληξη βγάζοντας νοκάουτ τον ΠΑΟΚ με 78-77. Ακολούθησε ο Ηλυσιακός με 84-80 και τέλος τον δραματικό ημιτελικό, ένα από τα δραματικότερα παιχνίδια που έχουν γίνει στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο Πανελλήνιος απέκλεισε το Παγκράτη με 79-78. Το χρυσό καλάθι της νίκης και της πρόκρισης για τον Πανελλήνιο πέτυχε ο Άλμπερτ Μάλαχ 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πρώτος σκόρερ του Πανελληνίου στο θεσμό του κυπέλου, ο Γιάννης Γιαννόπουλος, ο σπεσιαλίστας στα τρίποντα, με 75 πόντους. Ο Πανελλήνιος ποτέ στο παρελθόν δεν έχει παίξει σε τελικό, δύο όμως από τους ανθρώπους του έχουν πάρει τη γεύση ενός τελικού. Είναι ο Κίμωνας Κοκορόγιαννης που στο παρελθόν έχει παίξει 3 τελικούς με τον Ολυμπιακό το 1978, το 80 και το 83 και ο προπονητής του Νίκος Παύλου που έπαιξε στον δεύτερο τελικό το 1977 με τον Πανιόνιο εναντίον του Ολυμπιακού. Ο τελικός, ο Άρης θα ξεκινήσει με την συνηθισμένη του πεντάδα, Παναγιώτης Γιαννάκης, Νίκος Γκάλης, Μιχάλης Ρωμανίδης που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, όμως θα ξεκινήσει, Νίκος Φιλίππου και Βασίλης Λυπηρίδης. Ο Πανελλήνιος ξεκινάει με playmaker τον Αντώνη Σταμάτη, δεύτερο γκάρ τον Γιάννη Γιαννόπουλο, τον Βασίλη Ντάκουρη, τον Σταμάτη, τον Άλμπερτ Μάλαχ και τον Χρήστο Τσέκο. Για τον Τσέκο που θα τον δείτε να πηδήσει σε λίγο στο τζάμπολ με τον Φιλίππου, αξίζει να πούμε ότι πριν από 2 χρόνια δεν είχε σχέση με τον μπάσκετ, ήταν αθλητής του ακοντισμού στον Ολυμπιακό, αλλά προτίμησε τον μπάσκετ. Κόπηκε το πρώτο σου του αγώνα που έγινε από τον Φιλίππου, από τον Τσέκο, που επαναλαμβάνουμε ότι είναι νέος στο μπάσκετ, αλλά υπόσχεται πολλά. Με ύψος 2-7, Γκάλης στην πρώτη επαφή με την μπάλα, Ρωμανίδης και το 2-0, το πρώτο καλάθι του τελικού από τον Μιχάλη Ρωμανίδη. 22 δευτερόλεπτα μετά τον τζάμπολ. Σταμάτης, Γιαννόπουλος, σουτ 3 πόντων. Είναι σπεσιαλίστας και έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Πανελλήνιος προηγείται με 2-3, αφού θεωρείται τυπικά γηπεδούχος ο Άρης. Προσπαθεί να τα αποδώσει με τρίποντο Γιαννάκης και τζάμπολ που δίνει σωστά ο κύριος Λόρτος στη διεκδίκηση της μπάλας από τον Μάλαχ, τον Λυπηρίδη και τον Ρωμανίδη. Είδατε προηγουμένως με τι άνεση ο Γιαννόπουλος έκανε το σούτο 3 πόντων και η μπάλα out υπέρ του Άρη. Να πούμε για τον Γιαννόπουλο ότι έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 12 τρίποντα στο φετινό αγώνα της Α2 του Πανελληνίου με τον ΠΑΟ Διοικητηρίου. Φιλίππου χάνει την μπάλα από το μαρκάρισμα του Ντάκουρη, κερδίζει ο Γκάλης. Ρωμανίδης σου 3 πόντων και ο Άρης παίρνει το προβάδισμα με 5-3 πριν καλά καλά αρχίσει το παιχνίδι. 2 τρίποντα, 5 πόντους ο Μιχάλης Ρωμανίδης, όλους του Άρη δηλαδή. Ο Άρης στην συνηθισμένη του άμυνα, man to man, με τον Γκάλη πάνω στον playmaker το Σταμάτη. Τσέκος, Γιαννόπουλος, νέο σουτ, αυτή τη φορά όμως 2 πόντων και η μπάλα για τον Πανελλήνιο από την παρέμβαση του Λυπηρίδη. Ντάκουρης για το Σταμάτη που μαρκάρεται πάντα από τον Γκάλη, ενώ προσπαθούν να γίνουν τα screen για να πάρει καλή θέση ο Γιαννόπουλος, τα καταφέρνει. Εύκολο rebound από τον Φιλίππου. Θα γυρίσει ο Πανελλήνιος που δεν θα δεχθεί ευνηδιασμό. Ο Γκάλης θα κάνει το jump shoot και θα κερδίσει το foul από το Σταμάτη. Το foul έγινε πάνω στο shoot, συνεπώς ο Γκάλης έχει δικαίωμα για 2 βολές.
18 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης προηγείται με 6-3. Και τώρα 7-3. Μάλακ, Σταμάτης. Τσέκος που παίρνει την εσωτερική, κόβεται όμως από τον Φιλίππου, πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλι. Ο Γκάλις είναι ανίκητος σε αυτές τις περιπτώσεις και ο Άρης θα προηγηθεί με 9-3. Σταμάτης. Κόβει ο Φιλίππου μπροστά από τον Μάλακ, Γιαννάκης. Στον ευνηδιασμό ο Άρης με τον Γκάλι. Θα πάρει το rebound ο Τσέκος και το foul που γίνεται από τον Γκάλι, από τον Γιαννάκη. Από τον Γιαννάκη τελικά. Σταμάτης. Ο Γιαννάκης έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Γιαννόπουλου. Ντάκουρης που κάνει το μικρό μπάσιμο και το φάουλ από τον Λυπηρίδη. Ενέα-τρία υπέρ του Άρη, 17 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 12ο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Και ο Βασίλης Ντάκουρης, από τους παίκτες που είχαν μεγάλη συμμετοχή στο επίτευγμα της ανόδου του Πανελληνίου, μειώνει σε 9-4. Και 9-5 από τον Ντάκουρη. Ο Άρης με τον playmaker του, τον Γιαννάκη. Και ενώ ο Πανελλήνιος προσπαθεί να παίξει μια μεικτή άμυνα. Δύο man-to-man και τρεις ζώνη πάνω στον Γκάλι και στον Γιαννάκη. Η πίεση. Λυπηρίδης. Ο Σταμάτης κερδίζει την μπάλα. Ντάκουρης. Θα κάνει τον πάσιμο. Κόβεται όμως από τον Λυπηρίδη. Στην κατοχή του Άρη μπάλα, Γιαννάκης γρήγορα στον Γκάλι. Αυτός το Φιλίππου που έρχεται από τη θέση του Τρέιλερ και ενώ μάλλον είχε την πρόθεση να καρφώσει, κόβεται από τον Τζέκο. Θα ξαναδούμε τη φάση από την πάσα του Γκάλι. Είναι φανερό ότι ο Φιλίππου πάει για το κάρφωμα αλλά κόβεται αντικανονικά από τον Τζέκο. 9-5, 16 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Εδώ ο Νίκος Φιλίππου, 85 φορές διεθνής. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης που όπως και ο Νίκος Παύλου είναι όρθιος. Ο Ρωμανίδης κέρδισε το επιθετικό rebound, αλλά αστόχησε και έχουμε τεχνική ποινή που καταλογίζει ο διαιτητής κύριος Τσακαμίλης στο Ρωμανίδη. Από εδώ βέβαια που είμαστε είναι αδύνατο να ακούσουμε τι του είπε. Κάτι θα είπε ο Ρωμανίδης όταν αστόχησε. Ο Γιαννόπουλος μείωσε σε 9-6 και 9-7. Να ο Πανελλήνιος που το παλεύει. Ρωμανίδης. Λυπηρίδης που αναγκάζεται να βγει έξω για να αλλάξει την μπάλα. Γιαννάκης σου τριών πόντων, όχι με καλές προϋποθέσεις. Λυπηρίδης θα κερδίσει το rebound, κάνει το pivot και δίνει το προβάδισμα στον Άρη. Αυξάνει τη διαφορά στους 4 πόντους. Την μπάλα πάλι στον Άρη, δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει ο Ντάκουρης. 11-7. Γιαννάκης. Γκάλις, έκανε το screen ο Λυπηρίδης, Γκάλις κάνει εγκινήσει το σουτ και 13-7. 6 πόντους μέχρι στιγμής ο Γκάλις, 5 ο Ρωμανίδης και 5 από τον Πανελλήνιο Γιαννόπουλος. Ο Τσέκος κερδίζει το rebound αλλά είναι αβοήθητος προς το παρόν. Έρχεται ο Γιαννόπουλος να κάνει ανενόχλητο το σουτ και γίνεται το 11-9. Οι αποδοκιμασίες που ακούτε είναι γιατί έγινε ένα λάθος στο φωτεινό ταμπλό που έγραψε δύο καλάθια για λογαριασμό του Άρη.
Σου τριών πόντων από τον Γιαννάκη. Το σκορ είναι 13-10. 16-10. Με το τρίποντο του Γιαννάκη. Ο Ντάκουρης αλλάζει με το σταμάτη. Γιαννόπουλος που κάνει την προσπίση στο Γιαννάκη. Αποφεύγει το κόψιμο του Φιλίππου. Μα ο Γιαννόπουλος που έχει κέφια σήμερα και το 16-12. 10 πόντους από... έχει πετύχει ο Γιάννης Γιαννόπουλος. Τσέκος εύκολα το rebound από το τρίποντο του Γιαννάκη. Ντάκουρης. Και νέο καλάθις, 16-14. Ο Πανελλήνιος όχι μόνο δεν καταθέτει τα όπλα, αλλά απειλεί τον Άρη. Ρωμανίδης, Λυπηρίδης, Γκάλης, το jump shoot και 18-14. 14 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Εδώ ο Νίκος Γκάλης που έχει πετύχει 8 πόντους μέχρι στιγμής με 3 στα 4 σουτ. Σταμάτης, Μάλαχ. Ωραία πάσα στον Τζέκο που όμως κάνει βήματα καθαρά στην προσπάθειά του να αποφύγει το κόψιμο του Φιλίππου. Ρωμανίδης κλείνει την εσωτερική, ο Μάλαχ. Γιαννάκης, Φιλίππου. Ρωμανίδης κέρδισε το rebound και γίνεται το φάουλ από τον Μάλαχ. Εδώ ο Νίκος Παύλου ετοιμάζει την πρώτη του αλλαγή. Θα περάσει τον αρχηγό της ομάδας, τον Σταμάτη Τσαπραλή, στη θέση του Τσέκου. Ο Τσέκος που είναι πιο ογκώδης, ο Τσαπραλής είναι πιο ευκίνητος και συνηθίζει να απομακρύνεται, να μην περιορίζεται στο ρόλο του κάτω το καλάθι, αλλά βγαίνει πολύ συχνά έξω και κάνει τα σουτ. Στο μεταξύ ο Μιχάλης Ρωμανίδης κάνει το σκορ 19-14 και τους πόντους του 6. Και 20-14, μια διαφορά 6 πόντων από τον Άρη που πιέζει τώρα για να κλέψει την μπάλα. Γίνεται double team και αποδίδει, καθώς ο Τσαπραλής δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα από το διπλό μαρκάρισμα του Λυπηρίδη και του Γιαννάκη. Και έχουμε το πρώτο time out του αγώνα. Οι παίκτες αποσύρονται στους πάγκους των ομάδων τους για να ακούσουν τις οδηγίες. Εδώ οι παίκτες του Άρη με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Και μια γενική άποψη του Palette Sport που ετοιμάζεται σε λιγότερο από 2 μήνες να υποδεχτεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση μπάσκετ που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Το 25ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών από 3 μέχρι 14 Ιουνίου. Αυτή η μεγάλη φιέστα του μπάσκετ που θα φέρει στο φάληρο τις 12 κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και ανάμεσά τους την ελληνική. Το time out τελειώνει. Γιαννάκης, πάσα backdoor για τον Γκάλη που την εκμεταλλεύεται όπως πάντα. Είναι η σπεσιαλιτέ των δύο παικτών. Και 22-14, πάσα ευνηδιασμού και φάουλ από τον Φιλίππου στον Τάκουρη. (22-14, 14 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σταμάτης. Καλύπτει ο Ρωμανίδης. Ντάκουρης. Σταμάτης σου 3 πόντων και 22-17. Ομάδα των τρίποντων ο Πανελλήνιος. Και ο Σταμάτης και ο Γιαννόπουλος θα καταφέρουν πολύ καλά. Ρωμανίδης. Κερδίζει και το rebound και 24-17 το πήρε προσωπικά σε αυτή τη φάση ο Ρωμανίδης που έχει πετύχει 9 πόντους μέχρι στιγμής και έχει πάρει 3 επιθετικά rebound. Ένας πολύ καλός απολογισμός. Σταμάτης, Γιαννόπουλος, Ντάκουρης. Κάνει το μπάσιμο αλλά κάνει ταυτόχρονα και το επιθετικό φάουλ πάνω στο Ρωμανίδη που στήθηκε έξυπνα. Χαμένη επίθεση για τον Πανελλήνιο. Γιαννάκης μαρκάρεται από τον Γιαννόπουλο ενώ Σταμάτης παρακολουθεί τον Γκάλη. Φιλίππου, Λυπηρίδης και 3 δευτερόλεπτα
ο Ρωμανίδης μέσα στη ρακέτα του Πανελληνίου. Σταμάτης και φάουλ από τον Λιπηρίδη. Βλέπουμε σε επανάληψη τη φάση, σε πέρασε τον Γκάλιο Σταμάτης και όταν προσπάθησε να μπει στη ρακέτα του Άρη βρέθηκε ο Λιπηρίδης που τον ανέκοψε αντικανονικά. Μάλαχ με πλάτη στο καλάθι, είναι δυνατός ο Ελληνοαμερικάνος και 24-19 από τον Άλμπερτ Μάλαχ που συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια στην Ελλάδα, πάντα στον Πανελλήνιο. Ρωμανίδης που διστάζει να κάνει το σουτ. Γκάλης. Πάλι Ρωμανίδης γρήγορα στο Φιλίππου. Τζαμπ σουτ αυτός από τη γωνία. Και έρχεται ο Γκάλης έξυπνα να κοπεί. Ο Γκάλης του 1.83. Ανάμεσα στον Τζαπραλή και τον Μάλαχ των 2 μέτρων. Και με follow να γράψει το 26-19. Ντάκουρης που προσπαθεί να τα αποδώσει και κερδίζει το φάουλ. Και έχουμε time out αυτή τη φορά από την πλευρά του Άρη. Ενώ το σκόρ είναι 26-19 υπέρ του Άρη, 12 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Ξαναβλέπετε την τελευταία φάση, την προσπάθεια του Ντάκουρη. Άρης και Πανελλήνιος δεν συναντήθηκαν βέβαια φέτος στο πρωτάθλημα που αγωνιζόταν σε διαφορετικές κατηγορίες. Πέρυσι, για να πάρουμε ένα μέτρο κρίσεως, ένα μέτρο συγκρίσεως μάλλον, ο Άρης είχε νικήσει σχετικά εύκολα με 104-87 και 87-74. Τελευταία φορά που ο Πανελλήνιος είχε νικήσει τον Άρη ήταν στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 1979-80. Πανελλήνιος που είναι μια ιστορική ομάδα από τους συλλόγους της καπανής του ελληνικού μπάσκετ. Ποιος δεν ξέρει την χρυσή πεντάδα που αποτέλεσαν ο Μανιάς, ο Ρουμπάνης, ο Χολέβας, ο Παπαδήμας και ο Στεφανίδης στη δεκαετία του 50, μια ομάδα που έκανε πάταγο ακόμα και στην Ευρώπη. Ο Πανελλήνιος που έχει κερδίσει 6 τίτλους, πριν όμως θεσπιστεί η πρώτη εθνική κατηγορία. Από εκεί και πέρα καλύτερη θέση ήταν η τρίτη. Το 26-19 παραμένει. 12 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ντάκουρης στη δεύτερη ελεύθερη βολή. Θα επαναληφθεί. Φιλίππου το rebound. Γιαννάκης. Ο Γκάλης που προσπαθεί να αποφύγει το μαρκάρισμα του Σταμάτη και του Ντάκουρη που πέφτει πάνω του. Κόβει ο Μάλαχ το σούτ του Φιλίππου, ένα σούτ που δεν έγινε με καλές προϋποθέσεις από τον διεθνή παίκτη του Άρη. Και ο Πανελλήνιος πάλι στο προσκήνιο με το Σταμάτη, Ντάκουρης. Έχει βγει έξω ο Ρωμανίδης για να το μαρκάρει. Ο Ντάκουρης είναι ευκίνητος και κάνει το φάουλο Λιπηρίδης που άπλωσε το πόδι του. Γιαννόπουλος, Τσαπραλής, Μάλαχ. Γιαννόπουλος, Τσαπραλής κάνει το πίβοτ. Και με 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα του Άρη χρεώθηκε ο Μάλαχ. Ο Άρης στην επίθεση με τον Γιαννάκη. Κλείνουν εκεί και ο Γιαννόπουλος και ο Τσαπραλής. Λιπηρίδης, Ρωμανίδης σου 3 πόντων. Και να ο Μιχάλης Ρωμανίδης που κάνει το 29-19, η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής 10 πόντοι και 12 από τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Ενώ είδατε στιγμιαία τον παίκτη που προορίζει για αλλαγή ο Ιωαννίδης, τον Πέτρο Σταμάτη. Μάλαχ, Ντάκουρης, κερδίζει το rebound τελικά ο Τσαπραλής που πατάει γραμμή. Θα γίνει τώρα η αλλαγή στη θέση του Λιπηρίδη, θα περάσει ο Σταμάτης.
Έχουμε δύο παίκτες λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο με το ίδιο επίθετο, τον Πέτρο Σταμάτη του Άρη και τον Αντώνη Σταμάτη του Πανελληνίου. Ο Σταμάτης του Άρη που είχε έναν ειδικό ρόλο στην ομάδα του, περισσότερο αμυντικό. Είναι αρκετά γρήγορος. Γκάλης, πάσα backdoor που δεν αξιοποιεί ο Φιλίππου. Το 29-19 παραμένει, 10 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ντάκουρης, Σταμάτης, Γιαννόπουλος που κάνει το λάθος. Ο Γκάλης στον ευθυδιασμό προλαβαίνει την μπάλα και κάνει το 31-19. 10 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Γκάλης που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 14 πόντους και έχει αστοχήσει σε ένα από τα 7 σουτ που έχει επιχειρήσει. Και φάουλ που έγινε από το Σταμάτη στον Ντάκουρη. Εδώ ο κύριος Ταγκαμίνης, ο πρώτος διαιτητής. Και ο Ντάκουρης έτοιμος να εκτελέσει μία και μία βολές. 31-20. Ήταν ο πέμπτος πόντος που σημειώνει ο Ντάκουρης στο σημερινό τελικό. Και 31-21, ενώ επανήλθε στην πεντάδα του Πανελληνίου ο Τζέκος στη θέση του Τσαπραλή. Γκάλης, Φιλίππου, 33-21. Γιαννόπουλος, Σταμάτης, Γιαννόπουλος σου τριών πόντων. Ένα πολύ μακρινό τρίποντο, γύρω στα 7,5 μέτρα και 33-21 από τον Γιάννη Γιαννόπουλο που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 13 πόντους με 3 τρίποντα. Πάσα ευθυδιασμού για τον Ντάκουρη που φτάνει εύκολα στο lay-up και ο Πανελλήνιος μειώνει ακόμα περισσότερα. 33-26. Έχει γυρίσει την άμυνά του σε ζώνη τώρα. Φάουλ από τον Γιαννόπουλο στο Σταμάτη. Εδώ ο Νίκος Παύλου. Τι άλλο θα ήθελε στην πρώτη χρονιά του σαν προπονητής. Οδήγησε τον Πανελλήνιο στον τίτλο του πρωταθλήματος της Α2 και στον τελικό του κυπέλου. Γιαννάκης, Γκάλης που έχει κοντά του τον Μάλα. Πάσα στο Ρωμανίδη που εύκολα από την εσωτερική, αλλά αστόχησε δύο φορές. Γιαννόπουλος. Και φάουλ από το Σταμάτη. Εδώ ο Ιωαννίδης που αποφασίζει να επαναφέρει τον Λυπηρίδη στη θέση του Σταμάτη που έμεινε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά στην πεντάδα. Ένα πλάνο είδατε από τον πάγκο του Άρη. Και η μπάλα για τον Πανελλήνιο από τα χέρια του Γιαννάκη που δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ντάκουρης, Σταμάτης, Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος που ξεφεύγει ανάμεσα από δύο παίκτες του Άρη, κλείνεται όμως εκεί από τον Γιαννάκη. Ντάκουρης επιμένει μόνος του. Κερδίζει το rebound ο Μάλαχ και 33-28 από τον Άλμπερτ Μάλαχ που έχει 2 στα 2 σουτ και 2 rebound. Πάντα δυνατός κάτω από το καλάθι. Γκάλης. Έγινε φάουλ εκεί από το Σταμάτη που δεν δόθηκε. Στον ευθυδιασμό Γιαννόπουλος. Το καλάθι μετράει. 33-30, οι 13 πόντοι έγιναν 3 από αυτή την αντεπίθεση του Πανελληνίου που παλεύει στα ίσια το κύπελο. Ρωμανίδης, ο Μάλαχ αποτυγχάνει να συγκρατήσει την μπάλα, αν και δεν πιεζόταν από κανέναν αντίπαλο.
Επίθεση για τον Άρη με τον Γιαννάκη. Ρωμανίδης. Γιαννάκης Γκάλης. Του κάνει το σούτ από πλάγια και 35-30. 16 πόντους έχει πετύχει μέχρι στιγμής ο Γκάλης, που είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Από τον Πανελλήνιο ο Γιαννόπουλος έχει πετύχει 15. Σταμάτης. Γιαννόπουλος θα κάνει τελικά το σούτ με ταμπλό. Ρωμανίδης Γκάλης στον ευνηδιασμό για τον Άρη. Να δούμε την επιλογή του. Τελικά θα προτιμήσει το jump shoot και δίνεται double από τον διαιτητή κύριο Τσαγκαμίλη. Βλέπετε σε επανάληψη τη φάση. Αν και φαίνεται ότι την έχει βγάλει ο Τσέκος, που θα κερδίσει την μπάλα. Είναι άλλωστε 15 πόντους πιο ψηλός. Ντάκουρης, Τσέκος, κόβεται από τον Φιλίππου και η μπάλα για τον Άρη. Μένουν 6 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης προηγείται 35-30. Γκάλης. Λυπηρίδης. Και η μπάλα out. Εδώ ο δεύτερος διαιτητής, ο Σάββας Λόρτος. Σταμάτης. Μάλαχ. Κάνει το lob shoot. Γιαννόπουλος. Σταμάτης. Όλοι για το rebound. Τελικά θα το κερδίσει ο Τσέκος, που μόνος του πιο ψηλός από όλους μειώνει ακόμα περισσότερο για τον Πανελλήνιο. Γιαννάκης. Ρωμανίδης. Γιαννάκης βάλει. Γκάλης. Και φάουλ που κάνει ο Γιαννόπουλος πάνω στο Γιαννάκη. Και καθώς βλέπει ο Γιάννης Ιωαννίδης ότι το πρόβλημα του Άρη έχει σχέση περισσότερο με το ρυθμό, που δεν έχει καταφέρει να τον επιβάλλει, ρισκάρει να χρησιμοποιήσει και τρίτο περιφερειακό παίκτη, το Γιώργο Δοξάκη, που πήρε τη θέση του Λυπηρίδη. Γκάλης, Δοξάκη στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Φιλίππου. Γκάλης και rebound από τον Μάλαχ. Γιαννόπουλος προσπαθεί να σουτάρει για 3 πόντους στον εφηδιασμό, αλλά κόβει εντυπωσιακά εκεί ο Φιλίππου, που έχει κάνει 4 κοψίματα μέχρι στιγμής. Σταμάτης. Και 35-34 ο Πανελλήνιος φτάνει στο πόντο σε απόσταση αναπνοής. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Άρης σε αυτό το ξέσπασμα του Πανελλήνιου στα τελευταία λεπτά, που κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από τους 13 πόντους στον ένα. Γκάλης ελεύθερος, δεν αστοχεί εκεί. 37-34. 5 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος του τελικού, που μέχρι στιγμής παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρά τα αντίθετα προγνωστικά που ήθελαν το Άρη, τον Άρη να επικρατεί εύκολα. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ όμως και του κυπέλου. Γκάλης. Έρχεται ο Φιλίππου και 39-34 από τον Νίκο Φιλίππου, που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 4 πόντους. 4 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ντάκουρης, που μαρκάρεται από το Γιαννάκη, ενώ το Γιαννόπουλο κλείνει ο Δοξάκης. Σταμάτης. Κερδίζει το rebound ο Τσέκος και φάουλ από το Δοξάκη. Βλέπουμε σε επανάληψη τη φάση, έγινε το σουτ. Ο Τσέκος κερδίζει την μπάλα και εκεί ο Δοξάκης τον παρεμποδίζει. Έχουμε ένα time out και ο Τσέκος είναι ο πρώτος ριμπαουνίστας μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Έχει πάρει 6 rebound και έχει πετύχει 2 πόντους.
σε έναν αθόρυβο ρόλο. Δεν διακρίνεται για τις εκτελεστικές του ικανότητες. Άλλωστε είπαμε ότι παίζει για πρώτο χρόνο μπάσκετ, για δεύτερο δηλαδή, αλλά για πρώτο παίζει μόνιμα. Είναι μόνιμο μέλος της ομάδας του Πανελληνίου. Παράτησε το στίβο και το ακόντιο για να έρθει στο μπάσκετ. Ανήκε στο τμήμα στίβου του Ολυμπιακού, ύστερα έπαιξε μπάσκετ στον Κάδμο και από πέρυσι είναι στον Πανελλήνιο. Το time out τελειώνει, μένουν 4 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άρης προηγείται του Πανελληνίου με 39-34. Και ο Χρήστος Τσέκος κερδίζει το rebound του Δοξάκης. Ήταν μία και μία οι βολές. Γιαννάκης, Δοξάκης, Ραμανίδης και χρεώνεται με φάουλ, ίσως αυστηρή απόφαση. Ο Ντάκουρης, τον είδατε να αμφισβητεί την απόφαση των διαιτητών. Γκάλης, Δοξάκης, Ρωμανίδης, πάλι Δοξάκης, θα κάνει το μπάσιμο. Έρχεται ο Ρωμανίδης με follow να κάνει το 41-34. Ο Ρωμανίδης που έχει δώσει αρκετές λύσεις μέχρι στιγμής στην επίθεση του Άρη. Έχει πετύχει 14 πόντους, ενώ έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο ο Τσέκος στην προηγούμενη φάση. Του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Για να δούμε εδώ στο replay πώς χτύπησε ο Τσέκος. Α, έχει έρθει στη διεκδίκηση της μπάλας ο Φιλίππου. Έχει χτυπήσει από ό,τι φαίνεται στο λαιμό. Τη στιγμή που διεκδικεί το επιθετικό rebound ο Φιλίππου, τον σπρώχνει με τον αγώνα του πριν έρθει ο Ρωμανίδης να κάνει το follow. Ο παίκτης Πανελληνίου δεν έχει κάτι σοβαρό, τον βλέπετε εδώ. Επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι ξαναρχίζει. 3 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Άρης Πανελληνίου 41-34. Ντάκουρης. Κλείνεται από το Γιαννάκη, θα ξαναβγεί έξω να αλλάξει με το σταμάτι. Τσέκος με αντίπαλο το Φιλίππου. Μένουν 5 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να βιαστούν με ένα πλονζόν αυτοθυσίας από αυτά που συνηθίζει ο Γιαννάκη. Έκλεψε την μπάλα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα για τον Άρη. Μάλαχ μειώνει σε 41-36 ο Άλμπερτ Μάλαχ. Έχει πετύχει 6 πόντους μέχρι στιγμής. Δοξάκης, Γκάλης. Πάλι Δοξάκης. Γιαννάκης που διστάζει για το σούτ 3 πόντων. Φιλίππου. Γκάλης που χώνεται. Φεύγει μπάλα από τον Ρωμανίδη. Πάλι ο αρχηγός του Άρη. Rebound από τον Τσέκο. Σούτ 3 πόντων από τον Γιαννόπουλο. Έγινε το block out από τον Ρωμανίδη που κέρδισε και το rebound. Πάντα 41-36, 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Φιλίππου, κλέβει προς στιγμήν ο Ντάκουρης. Γκάλης, με αντίπαλο το Μάλα. 43-36, Περτουάρη. Σταμάτης. Προσπαθεί να βρει το Μάλαχ, αλλά έχει κάνει φάουλ εκεί ο Ρωμανίδης. Το καταλογίζει ο κύριος Λόρτος. Θα γίνει μια ακόμα αλλαγή στο Πανελλήνιο. Στη θέση του Τζέκου θα πάρει
Ο Κατσίμπας που έχει ύψος 2 μέτρα και 1 εκατοστό προέρχεται και αυτός από τα σπλάχνα της ομάδας. Ήταν μέλος της εφηβικής ομάδας του Πανελληνίου που το 1985 κέρδισε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, όπως ο Ντάκουρη. Μία και μία βολές για τον Μάλα. 43-37. Και 43-38 από τον Μάλα. Γιαννάκης για τον Άρη. Γκάλης που πήρε την μπάλα κοντά στο καλάθι και κέρδισε το φάουλ. Διαπιστώνοντας ίσως ο άσος του Άρη ότι έχει κάποιο πρόβλημα απέναντι στη ζώνη, πόνεται κοντά στο καλάθι μέσα στην άμυνα του Πανελληνίου. Τον είδαμε προηγουμένως σε 2 τέτοιες φάσεις, ενώ τώρα κέρδισε φάουλ και έγινε μία αλλαγή στη θέση του Μάλαχ που τραυματίστηκε ελαφρά στο στόμα. Πήρε ο Τσαπραλής. 44-38 από τον Γκάλι. Ένα λεπτό και 38 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλις έφτασε τους 22 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του τελικού. Γιαννόπουλος. Τσαπραλής. Κόβει εντυπωσιακά ένα τρομερό κόψιμο του Φιλίππου. Έχει κάνει 5 κοψίματα μέχρι στιγμής. Από το κλέψιμο του Γιαννάκη στον ευθυδιασμό ο Γκάλις. Και 47-38. Ο Φιλίππου είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην άμυνα του Άρη. Με αυτά τα εντυπωσιακά κοψίματα που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Κατσίμπας, Σταμάτης που κάνει τον πάσιμο. Ωραία άμυνα του Φιλίππου που αναγκάζει τον παίκτη του Πανελληνίου να αστοχίσει. Γκάλις κερδίζει το φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Σε επανάληψη φάση. Είναι 2 βολές. Το φάουλ έγινε πάνω στην τελική προσπάθεια του Γκάλι. 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Γκάλις φτάνει τη διαφορά στους 10 πόντους υπέρ του Άρη. 48-38 και 49-38 τώρα. Ο Σταμάτης στην τελευταία ίσως επίθεση του Πανελληνίου στο ημίχρονο. Ντάκουρης που κλείνεται από το Γιαννάκη. Γιαννόπουλος. Σταμάτης. Κάνει το σουτ μπροστά από τον Γκάλι. Κέρδισε τελικά την μπάλα ο Γιαννάκης από τη διεκδίκηση του Σαπραλή Φιλίππου. 21 δευτερόλεπτα, ο Άρης έχει όλη την επίθεση στη διάθεσή του. Γκάλι. Θα εξαντλήσει από ό,τι φαίνεται το χρόνο. Γιαννάκης. Δοξάκης. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Και πριν προλάβει ο Μιχάλης Ρωμανίδης να κάνει το σουτ, το ημίχρονο τελειώνει. Ο Άρης προηγείται του Πανελληνίου στον τελικό με 49-38. Και δίνουμε το μικρόφωνο στο συνάδελφο Λούκα. Ημίχρονου. Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης προηγείται του Πανελληνίου στον τελικό του κυπέλου με 49-38. Οι δύο προπονητές δίνουν τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες τους και να θυμίσουμε, μάλλον να πούμε, ποιοι έχουν πετύχει τους πόντους μέχρι τώρα. Από τον Άρη, Γκάλις 26, Γιαννάκης 3, ένα τρίποντο, Φιλίππου 4, Λυπηρίδης 2, Ρωμανίδης 14, έχουν παίξει ακόμα ο Σταμάτης και ο Δοξάκης. Για τον Πανελλήνιο, Σταμάτης 5, ένα τρίποντο, Ντάκουρης 8, Γιαννόπουλος 15, 3 τρίποντα, Μάλαχ 8, Τσέκος 2, ενώ έχει παίξει και ο Τσαπραλής. Με ένα νέο πρόσωπο ξεκινάει στην πεντάδα ο Πανελλήνιος, είναι ο βετεράνος Κίμωνας Κοκορόγιαννης. Είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, δεν ξεκίνησε από την αρχή.
από το κέρδισε το Τζάμπολ ο Φιλίππου και ο Γκάλι στον πρώτο εφνιδιασμό κάνει τους πόντους του 28 και ανεβάζει τη διαφορά υπέρ του Άρη πάλι στους 13 πόντους με 51-38. Σταμάτης που δέχεται την πίεση του Γκάλι, ο Άρης ξαναγύρισε στη γνωστή του άμυνα. Δοξάκης, Φιλίππου, κόβεται αλλά με φάουλ από τον Κοκορόγιαννη. Ο Κορόγιαννης που επαναλαμβάνουμε έχει παίξει τους περισσότερους τελικούς από κάθε άλλον παίκτη που βρίσκεται στις δύο ομάδες. Είναι ο τέταρτος αυτός που παίζει σήμερα. Δοξάκης ανενόχλητος κάνει το σουτ. Επιθετικό rebound από τον... Μάλλον κέρδισε την μπάλα στην αρχή ο Φιλίππου, δεν τη συγκράτησε. Γιαννόπουλος. Τσέκος που κάνει το μικρό μπάσιμο υπό την πίεση του Γιαννάκη. Από το Γιαννάκη μπάλα στον Γκάλι. Αυτός το Ρωμανίδη, ωραία αυτή πάσα την αξιοποιεί ο Ρωμανίδης. Και 53-38, μια διαφορά 15 πόντων υπέρ του Άρη, που ξεκίνησε πιο δυναμικά από ότι στο πρώτο ημίχρονο. Ήδη είδατε ο Φιλίππου που έτρεξε να κόψει την μπάλα. Ο Άρης έχει πετύχει 4 πόντους μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Κανέναν ο Πανελλήνιος. Γιαννόπουλος. Κοκορόγιαννης. Κερδίζει το rebound ο Φιλίππου. Δοξάκης. Κλείνεται από το Σταμάτη. Φιλίππου. Ρωμανίδης. Δοξάκης. Και ενώ ο Πανελλήνιος και στο δεύτερο ημίχρονο παίζει την άμυνα ζώνης που έπαιζε και στο πρώτο, τουλάχιστον από ένα σημείο και πέρα. Και έχουμε ένα φάουλ πάνω στο σουτ του Φιλίππου από τον Τζέκο. Βλέπουμε σε επανάληψη. Καθαρό το φάουλ του Τζέκου πάνω στο ράβερσε σουτ του Φιλίππου. Και εδώ ο Γιάννης Ιωαννίδης εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να δώσει μερικές οδηγίες στον Γκάλι. Το 53-38 παραμένει 18 λεπτά, 54-38 έγινε, 18 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Γιαννόπουλος και έκλεψε ο Γιαννάκης μπροστά από τον Τάκουρη. Ο Παύλου επαναφέρει στην πεντάδα τον Μάλαχ στη θέση του Τζέκου. Ο Άρης έχει πάρει μια διαφορά 16 πόντων που είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη του αγώνα. Σταμάτης. Κοκορόγιαννης. Τάκουρης. Σταμάτης. Γιαννόπουλος. Rebound μάλλον έγινε διεκδίκηση από τον Φιλίππου και τον Μάλαχ. Εδώ ο προπονητής του Πανελληνίου, ο Νίκος Παύλου. Μέχρι πέρυσι έπαιζε στην ίδια ομάδα. Παίζει άλλωστε και ακόμα σε ομάδα μικρότερης κατηγορίας. Σταμάτης. Μάλαχ, γένιο Φιλίππου να κόψει, αλλά ο Μάλαχ από το σημείο εκείνο που έδωσε την ιστορική πρόκριση στον Πανελλήνιο στον αγώνα με τον Παγκράτη, σχεδόν από το ίδιο σημείο, έκανε το 54-40. Γκάλης. Γιαννάκης που κέρδισε το rebound και 56-40. Σταμάτης, Γιαννόπουλος, Μάλαχ. Σταμάτης, ασίστ πάσα στο Μάλαχ. Κόβεται από την εργασία Φιλίππου Ρωμανίδη. Και η μπάλα φεύγει μακριά. Τρέχει να την πάρει ο Δοξάκης για να ξεκινήσει η επίθεση του Άρη. 17 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τελικού. Ο Άρης προηγείται 56-40. Και συνεχίζει να παίζει με τρεις περιφερειακούς παίκτες. Γιαννάκη, Γκάλι, Δοξάκη. Ο Μάλαχ κόβει προσωρινά. Να, εδώ ο Μιχάλης Ρωμανίδης. Πετύχει 16 πόντους μέχρι στιγμής. Είναι ο δεύτερος σκόρερ του αγώνα μετά τον Γκάλι. Γιαννάκης του τριών πόντων.
Το δεύτερο τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη και το σκορ γίνεται 59-40, κοντά στους 20 πόντους για την ακρίβεια, 19 ο Άρης, που μπήκε με μεγαλύτερη όρεξη στο δεύτερο ημίχρονο. Ντάκουρης κέρδισε το rebound και χρεώνεται με φάουλ ο Φιλίππου. Που διεκδίκησε την μπάλα και έχουμε ένα time out υπέρ του Πανελληνίου. Το σκορ είναι 59-40, 16 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Εδώ οι παίκτες του Πανελληνίου και εδώ του Άρη με τον Γιάννη Ιωαννίδη, που βρίσκεται για έκτο χρόνο φέτος στον πάγκο του Άρη, που είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας κατακτήσει 4 τίτλους στην πρώτη εθνική και ένα double. Παίζει σήμερα το τρίτο του τελικό κυπέλου, ενώ έχει ένα μεγάλο ρεκόρ πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά, είναι για 55 αγώνες πρωταθλήματος συνεχώς αίτητος. Το παιχνίδι ξανάρχισε με τον Ντάκουρη και τον Σταμάτη να προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην πολύ πιεστική άμυνα του Άρη, που τους έχει επιτρέψει να πετύχουν ένα μόνο καλάθι εδώ και 3,5 λεπτά. Έκλεψαν πάλι οι παίκτες του Άρη. Γιαννάκης, Γκάλης, κόβει ο Ντάκουρης. Χρεώνεται όμως με φάουλ. Αν γινόταν να ξαναδούμε τη φάση. Γιαννάκης κάνει την πάσα στον Γκάλη. Φαίνεται καθαρό το κόψιμο. Αυτές οι φάσεις συνήθως βέβαια μπερδεύουν τους διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει, ο Γκάλης είναι έτοιμος για δύο βολές. Να, εδώ ο Νίκος Γκάλης. Κέρδισε το rebound ο Μάλαχ, το σκορ είναι 60-40. Σταμάτης, Ντάκουρης, πάλι Σταμάτης, Μάλαχ και φάουλ από τον Φιλίππου, μάλλον αυστηρό. Βέβαια ο Φιλίππου είναι ευάλωτος στο φάουλ, αλλά τα δύο τελευταία μάλλον ήταν αυστηρά. Κοκορόγιαννης, Γιαννάκης κέρδισε το rebound και έκανε φάουλ ο παίκτης του Πανελληνίου. Είδατε χαρακτηριστικά το σήμα του διαιτητή, ότι ο Κοκορόγιαννης χτύπησε τον αγκώνα του Γιαννάκη, που έσπευσε να φύγει στον εθνιδιασμό. Δοξάκης, κλέβει έξυπνα ο Κοκορόγιαννης την μπάλα στην πάσα για τον Φιλίππου. Γιαννόπουλος του 3 πόντων και 60-43, με 18 πόντους του Γιάννη Γιαννόπουλου μέχρι στιγμής. Δοξάκης, Φιλίππου. Ωραία προσπάθεια πήρε την πρωτοβουλία ο Φιλίππου, βλέποντας ελεύθερο το διάδρομο. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Πανελληνίου και το σκορ έγινε 62-43 υπέρ του Άρη. 15 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος του τελικού. Νέο rebound από τον Φιλίππου, που είναι κυρίαρχος κάτω από τα καλάθια. Στον ευνηδιασμό ο Γκάλης, που πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Και έχει κερδίσει και φάουλ, κοιτάξτε τον Γκάλη. Ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. 64-43. Ο Γκάλης έχει πετύχει μέχρι στιγμής 31 πόντους και αν πετύχει άλλους 7 θα καταρρύψει το ρεκόρ του Γιαννάκη στους τελικούς. Το έχει ο Γιαννάκης από πρόπερση με 37, των οποίων 9, 27 ήταν από τρίποντα, 9. Άλλη μια επίθεση, 8 τρίποντα, 24 πόντοι. Μάλαχ κέρδισε το rebound, άφησε για το Σταμάτη. Κοκορόγιαννης,
Είναι δύσκολο βέβαια να ευνηδιάσουν οι παίκτες του Πανελληνίου τον Άρη που έχει πολύ γρήγορες επιστροφές στην άμυνά του. Γιαννόπουλος που ξεφεύγει από τους δύο παίκτες του Άρη και κάνει το 64-45. Δοξάκη σε ρόλο playmaker. Ρωμανίδης, Δοξάκης, Φιλίππου. Πάλι Ρωμανίδης ανενόχλητος στο σουτ. Rebound από τον Κοκορόγιαννη, σταμάτης και πάσα για τον Γιαννόπουλο. Ντάκουρης θα γυρίσει. Ωραία προσπάθεια και ένα ωραίο καλάθι από τον Βασίλη Ντάκουρη. Έκανε το σκορ 64-47. Να πάλι η προσπάθειά του ανάμεσα στο Φιλίππο και τον Ρωμανίδη. Μια έξυπνη προσπάθεια από τον Ντάκουρη. Δοξάκης, Φιλίππου. 66-47. Ο Νίκος Φιλίππου έχει φτάσει στις 9 πόντους. Σταμάτης, Ντάκουρης που έχει σκιά το Γιαννάκη. Γιαννόπουλος. Έκλεψε ο Φιλίππου που είναι πανταχού παρόν στην άμυνα. Γκάλης και η μπάλα out. Προσπάθησε να κόψει ο Ντάκουρης. Δοξάκης κάνει το σουτ 2 πόντων. Το πρώτο καλάθι του Γιώργου Δοξάκη στον αγώνα. 66-47. Σταμάτης με αντίπαλο τον Γκάλι. Προσπαθεί να βρει τον Γιαννόπουλο που όμως φρουρείται από τον Δοξάκη. Έχασε προς τη μήνο Ντάκουρης, την ξανακέρδισε. Κοκορόγιαννης. Rebound από τον Φιλίππου. Γκάλης κάνει reverse τρίμπλα για να αποφύγει τον προς πίσω και τον Σταμάτη. Έρχεται ο Φιλίππου να κερδίσει με εντυπωσιακό τρόπο το rebound και το foul από τον Σταμάτη. Ο Φιλίππου που καταχειροκροτείται για την προσπάθειά του. Είδατε σε επανάληψη τη φάση. Έχει πάρει 7 rebound μέχρι στιγμής ο Νίκος Φιλίππου. Είναι ο πρώτος reboundίστας του Άρη. Δεν τα καταφέρνει όμως τις βολές. ...69-47, η διαφορά στους 22 πόντους, 12 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Μάλα, Σταμάτης, κόβει ο Γιαννάκης εντυπωσιακά. Γκάλης στον ευνηδιασμό με αντίπαλο τον Γιαννόπουλο. Και φεύγει ο Γκάλης και 71-47, το σκορ παίρνει πια πολύ μεγάλες διαστάσεις. Το δεύτερο ημίχρονο ανήκει αποκλειστικά στον Άρη που δικαιώνει βέβαια τα προγνωστικά του φαβορί. Ο Πανελλήνιος δεν μπορεί να αντιδράσει μέχρι τώρα. Ντάκουρης, Γιαννάκης εύκολα το rebound, Γκάλης και η μπάλα out υπέρ του Άρη. Έναν άλλο παίκτη ετοιμάζει ο Παύλου, είναι ο Ανδρέας Ζαφυρόπουλος, ένας παίκτης που διακρίνεται περισσότερο για τη μαχητικότητα και το πείσμα του. Και αυτό το ρόλο βέβαια θα πάρει. Φιλίππου, Γιαννάκης εγκινήσει το σούτ αμέσως. Μάλαχ κέρδισε το rebound. Σταμάτης, Ντάκουρης, πάλι Σταμάτης. Έκοψε ο Γιαννάκης, Γκάλης. Μόνος του, πάσα με το καλάθι. Αυτή τη φορά ο Ντάκουρης δεν τα καταφέρνει να κόψει και το σκορ γίνεται 73-47. Ο Γκάλης έχει πετύχει 35 πόντους. Θέλει 3 ακόμα για να σπάσει το ρεκόρ όλων των εποχών στους τελικούς κυπέλου που το έχει ο συμπαίκτης του Παναγιώτης Γιαννάκης από το 1985. Ήρθε η ώρα να μπει ο Ζαφυρόπουλος. Τον βλέπετε εδώ. Παίρνει τη θέση του Ντάκουρη. Ζαφυρόπουλος που είναι 21 χρονών και έχει ύψος 1,94. Προέρχεται και αυτός από τα σπλάχνα του Πανελληνίου. Ήταν μέλος της ομάδας των εφήβων. Γιαννόπουλος, Κατσίμπας.
που μπήκε πριν από λίγο στη θέση του Κοκορόγια, νικάλι στον ευνηδιασμό. Αποφεύγει έξυπνα τον Ζαφυρόπουλο, τον οποίο ο κύριος Αγκαμίλης καταλογίζει και φάουλ, γιατί όπως δείχνει έστρωσε τον Γκάλι στη μέση. Δεν νομίζουμε να έγινε φάουλ, ήταν καθαρή φάση. Έχουμε και ένα time out που ζήτησε ο Νίκος Παύλου, βλέποντας το σκορ να παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Η διαφορά είναι στους 28 πόντους, 75-47. Ενώ μένουν 10 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ένας τελικός που στο πρώτο ημίχρονο είχε το αμφίροπο στοιχείο. Βέβαια ο Άρης προηγήθηκε στο τέλος του με μια διαφορά 11 πόντων, 49-38. Αλλά ο Πανελλήνιος το πάλεψε επίσης, sorry. Τώρα όμως δεν φαίνεται να έχει τις δυνάμεις. Ενώ νομίζουμε ότι καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης έχει παίξει άμυνα του Άρη. Που είναι πολύ δυνατή, δεν επιτρέπει στους παίκτες του Πανελληνίου να κάνουν εύκολα και άνετα τα σουτ. Άλλωστε ο Πανελλήνιος σε 9,5 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο έχει πετύχει μόνο 9 πόντους. Ο Φιλίππου κέρδισε άλλο ένα rebound, Γκάλης. Αυτή πάσα στο Φιλίππου, καρφώνει ο Φιλίππου για να ολοκληρώσει την πολύ καλή αυτή επιθετική προσπάθεια του Άρη από την πάσα του Γκάλη. Ο Γιαννάκης έκλεψε, έδωσε το δοξάκι, φεύγει ο Γιαννάκης στον ευνηδιασμό τώρα. Από την χάνει όμως το lay-up. Γιαννόπουλος. Μάλα κάτω από το καλάθι. Με διπλή προσπάθεια. Αλλά δεν τα καταφέρνει. Δοξάκης, Ρωμανίδης. Κατσίμπας κέρδισε την μπάλα. Ζαφυρόπουλος. Γιαννόπουλος αμέσως σου τριών πόντων, rebound από τον Φιλίππου που δεν έχει αντίπαλο. Γκάλης. Και 79-47 από τον Νίκο Γκάλη, που φτάνει τους 39 πόντους και ήδη είναι ρεκόρντμαν στην ιστορία των τελικών. Ενώ ο Άρης προηγείται 79-47 και μένουν 9 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Θα περάσει άραγε ο Άρης 100 πόντους. Θα το δούμε, λογικά φαίνεται ότι θα περάσει. Νέο τρομερό πάλι κόψιμο του Φιλίππου που δεν έχει αφήσει τους παίκτες του Πανελληνίου να κάνουν σουτ. Ίσως φαίνεται υπερβολικό το επιφώνημα στο τέλος, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Φιλίππου σήμερα. Ένα φάουλ κέρδισε ο Ρωμανίδης από τον Ζαφυρόπουλο. Και αναρωτιόμαστε προηγουμένως αν ο Άρης περάσει τους 100 πόντους, κάτι που έχει πετύχει μόνο ο Ολυμπιακός στις 17 Ιουλίου του 1977, πριν από 10 χρόνια δηλαδή, στον δεύτερο τελικό, όταν νίκησε τον Πανιόνιο με 103-88. Πάλι στο πρώτο ημίχρονο τότε ο Πανιόνιος το είχε παλέψει, αλλά στο δεύτερο υποτάχθηκε. 80-47 από τον Μιχάλη Ρωμανίδη, που φτάνει τους 17 πόντους και τους 18, κάνοντας το σκορ 81-47. Αντικαθίσταται για προληπτικούς μάλλον λόγους, επειδή έχει ένα πρόβλημα στο πόδι όπως προείπαμε. Τη θέση του πήρε ο Πέτρος Σταμάτης. Ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί, χτύπησε στο πρόσωπο και του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στο Ζαφυρόπουλος. Θα αντικατασταθεί από τον Θανάση Πανδρακλάκη, που παίζει για πρώτη φορά φέτος τον Πανελλήνιο, προέρχεται από τον Ερμογέννη Ξάνθη. Να εδώ ο Νίκος Παύλου, που βέβαια δεν θα είναι ευχαριστημένος από την εξέλιξη των πραγμάτων στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ίδιος έδινε ένα ποσοστό ελπίδων 20% στην ομάδα του. Ο Πανδρακλάκης πριν καν μπει έκανε το σουτ. Την μπάλα στον Άρη. Γιαννάκης, πάσα backdoor για τον Γκάλη. Έκανε όμως βήματα.
Πανδρακλάκης, Μάλαχ, Φιλίππου κέρδισε την μπάλα Δοξάκης και είναι συνεχώς στον ευνηδιασμό ο Άρης. Πρόλαβε όμως να επιστρέψει τώρα ο Πανελλήνιος. Γιαννάκης που αφού είδε ότι δεν πέτυχε ο ευνηδιασμός, βγήκε έξω και έκανε το σουτ 3 πόντων. 84-47 παρά 3-40 η πόνη της διαφοράς. Και φάουλ από τον Δοξάκη στο Γιαννόπουλο. Οι παίκτες του Άρη είχαν υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουν, θα επιδιώξουν να προσφέρουν θέαμα αφού λογικά δεν θα τους δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα ο Πανελλήνιος. Κατσίμπας, κλέβει ο Δοξάκης, έχει φύγει ο Γκάλης, Γιαννάκης, πάσα στο Φιλίππου, Μάλα, εδώ ο Ιωαννίδης, Σταμάτης. Σουτ 3 πόντων από τον ανενόχλητο Γιαννόπουλο. Κατσίμπας κάνει το μικρό πάσιμο και μειώνει σε 84-49. Να εδώ ο Κώστας Κατσίμπας. Σταμάτης, Γκάλης κάτω από το καλάθι, θα γυρίσει. Και 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος κάνει το 86-49. Έχει πετύχει 41 πόντους μέχρι στιγμής ο Γκάλης, σχεδόν τους μισούς του Άρη. Πανδρακλάκης μειώνει σε 86-51. Γκάλης με ταμπλό, αρχίζει ο Γκάλης στις ποικιλίες τώρα, 88-51. Πανδρακλάκης, τον αναγκάζει ο Γιαννάκης να ξαναγυρίσει, προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα. Κλέβει ο Σταμάτης και φεύγουν δύο παίκτες του Άρη στον ευνηδιασμό. Ο Γκάλης θα κάνει το 90-51 μέσα σε αποθέωση των θεατών. Μάλα νικάει στον αέρα το Φιλίππου και μειώνει σε 90-53. Ο Μάλαχ που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 12 πόντους και είναι από τους παίκτες του Πανελληνίου που έχουν προσπαθήσει περισσότερο. Βήματα που έκανε ο Σταμάτης, το καλάθι βέβαια δεν μετράει. Και εδώ μια παλιά δόξα του ελληνικού μπάσκετ, ο Χάρης Παπαγεωργίου, στα 34 του χρόνια θα παίξει έναν τελικό κυπέλου. 85 φορές διεθνής, 2 φορές πρώτος σκόρερ. Έκλεψε ο Σταμάτης που η άμυνα του Άρη κάνει ό,τι θέλει. Με το αριστερό το lay-up, με το αριστερό χέρι το lay-up του Γκάλη, 92-53. Δεν νομίζουμε ότι είναι υπερβολικό να πούμε ότι από ένα σημείο και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο τελικός έχει εξελιχθεί σε ένα show για τον Άρη που προσφέρει θέαμα. Και ο Πανελλήνιος βέβαια παίζει ελεύθερα για να ανταποκριθεί και αυτός στο σενάριο αυτού του αγώνα. Το σκορ είναι 92-55. Φιλίππου, Σταμάτης, Δοξάκης. 94-55. Σταμάτης, Γιαννόπουλος. Κλέβει πάλι ο Σταμάτης που είπαμε και προηγουμένως ότι είναι πολύ γρήγορος και στην άμυνα και στην επίθεση. Έχει κλέψει τρεις φορές την μπάλα. Εδώ ο Παπαγεωργίου ανυπόμονος. Γιαννόπουλος. Έγινε το σκρίν από τον Κατσίμπα. Πάσα στο Μάλα. Κόβει ο Φιλίππου. Χρεώνεται με φάουλ και απειλείται με τεχνική ποινή από τον διαιτητή. Είναι το τέταρτο φάουλ του Φιλίππου και μπαίνει ο Χάρης Παπαγεωργίου, ενώ εσείς βλέπετε την προηγούμενη φάση, το κόψιμο του Φιλίππου στο Μάλαχ και το φάουλ. Να λοιπόν ο Χάρης Παπαγεωργίου που παίζει για πρώτη φορά σε τελικό. Όταν ο Άρης έπαιξε τους προηγούμενους τελικούς δεν είχε χρησιμοποιηθεί ή έπαιζε στο Φέακα Κερκύρας.
μια παλιά δόξα του ελληνικού μπάσκετ, από τους μεγαλύτερους σκόρες που ανέδειξε. Έγινε διάσημος για το άνετο στυλ του σουτ. Φιλίππου, να εδώ το πρώτο σουτ και το πρώτο καλάθι από το Χάρη Παπαγεωργίου. Δεν έχασε ποτέ την ευστοχία του. Σταμάτη. Αρχίζουν οι αλλαγές τώρα, θα παίξουν όλοι οι παίκτες του Άρη. Ετοιμάζεται ο Τσιτάκης. Πανδρακλάκης που κρατάει την μπάλα, Γιαννόπουλος. Σουτ τριών πόντων από το Σταμάτη, rebound από τον ίδιο παίκτη που έχει πατήσει όμως γραμμή. Η μπάλα λοιπόν στον Άρη. Και θα γίνει τώρα η αλλαγή στη θέση του Φιλίππου. Θα μπει ο Τάσος Τσιτάκης, 24 χρονών, ύψος 2-8. Γιαννάκης. Να το backdoor που γίνεται πραγματικότητα από το Γιαννάκη και τον Γκάλι, κάτι που συνηθίζουν να κάνουν. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά της άμυνας του Πανελληνίου και το 98-56, 2 πόντους πριν τους 100. Ο Άρης θα γίνει η δεύτερη ομάδα που θα περάσει σε έναν τελικό τους 100 πόντους μετά τον Ολυμπιακό του 1977. Ο Μάλαχ που μάχεται σαν παλικάρι παρά τα προβλήματα των τραυματισμών, παίζει με μισό πόδι στην κυριολεκσία. Σου τριών πόντων από τον Γιαννάκη, rebound από τον Πανδρακλάκη. 3 λεπτά. Το σκορ είναι 98-58. Η διαφορά ακριβώς στους 40 πόντους. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχει σημειωθεί ποτέ σε τελικό κυπέλλου. Εδώ ο Άλπερτ Μάλαχ, που είναι 31 χρονών, έχει ύψος 2 μέτρα. Έχει παίξει 33 φορές στην εθνική ομάδα και όπως δήλωσε πριν από το double, παίζει το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του σήμερα, μην μπορώντας να αντέξει τους συνεχείς τραυματισμούς. Σταμάτης που πέρασε από την εσωτερική, έγινε το φάουλ από τον Μάλαχ. Δύο λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Πέτρος Σταμάτης έχει την ευκαιρία να κάνει 100 τους πόντους του Άρη. 99-60. Και 160 κάτι που αναγκάζει τον κόσμο του Άρη να αποθεώσει τους παίκτες από την εξέδρα. Έκλεψε πάλι ο Σταμάτης. Γιαννόπουλος του τριών πόντων χωρίς πίεση. Rebound από τον Μάλα που κόβεται με φάουλ από τον Σουτάκη. Εκατόεξήντα το σκορ, 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άλπερτ Μάλα τραυματισμένος. Αν η απόφαση του είναι οριστική, θα αποχαιρετήσει τα γήπεδα με μια μεγάλη εμφάνιση σε ένα τελικό, σε έναν άνισο βέβαια τελικό. Έχει πετύχει μέχρι στιγμής 18 πόντους, έχει πάρει 9 rebound. Παίζει με τον Πανελλήνιο σε ένα τελικό, ήδη πρωταθλητής της Α2. Παπαγεωργίου, Γιαννάκης, σουτ 3 πόντων μπροστά στο Γιαννόπουλο και 103-62 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Το έχει πετύχει 14 πόντους και φάουλ που έγινε από το Σταμάτη πάνω στον Πανδρακλάκη. Να εδώ ο Πέτρος Σταμάτης που έρχεται και αυτός από τα σπλάχνα του Άρη, όπως ο Ρωμανίδης και ο Τσιτάκης. Γιαννόπουλος κόβεται με φάουλ από τον Γιαννάκη που υποτικά δεν είναι το χέρι στον αντίπαλό του. Αυτή οι δύο είναι ίσως οι καλύτεροι σουτέρες τριών πόντων στην Ελλάδα. Μαζί με τον Γρηγοριάδη του Φιλίππου Θεσσαλονίκης έκαναν καλύτερες επιδόσεις στα φετινά πρωταθλήματα. 103-63, εδώ ο Γιάννης Γιαννόπουλος
Rebound από το Σταμάτη. Γκάλης Παπαγεωργίου από τη γνώριμη θέση του 105-63, 2-2 Χάρης Παπαγεωργίου. Γιαννόπουλος προσπαθεί να τα αποδώσει. Ωραίο follow και καλάθι από τον Κατσίμπα. 105-65, 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σταμάτης αποφασίζει να κάνει το σουτ. Κερδίζει ο Κατσίμπας που αναγκάζεται να κάνει και λίγο το playmaker. Μάλα. Και φάουλ από τον Παπαγεωργίου. Ένα λεπτό και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ιωαννίδης θα βάλει σε λίγο και τον 10ο παίκτη του Άρη. Ενώ ο Μάλας κάνει το 105-67. Αυτός εδώ είναι ο Χρήστος Καθμερίδης. Ο Γιώργος Καθμερίδης. 19 χρονών, έχει το 2-6. Θα μπει σε λίγο. Άλλο ένα καλάθι από τον Κάλλη. Που ξεπέρασε τους 50 πόντους. Έγινε το 107-67. Εδώ βλέπετε οι φίλοι του Άρη στην εξέδρα. Παίρνουν νωρίτερα ένα έθιμο του Μεγάλου Σαββάτου. Ανάβουν πυροτεχνήματα στην εξέδρα. Κιτάκης κερδίζει το rebound ο Μάλας. Πανδρακλάκης στον εφηδιασμό για τον Πανελλήνιο. Και καλάθι. 107-69. Σταμάτης. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Σταμάτης ανενόχλητος κάνει το 109-69. Έχει μπει και ο Κασμερίδης. Ένα ψηλό παιδί. Τον βλέπετε να μαρκάρει τον Κατσίμπα. Περισσεύεται στον Άγιο Θωμά. Εδώ στο γουδί. Την πρώτη επαφή με την μπάλα έδωσε στο Τσιτάκη. Τσιτάκη πάσε αφνιδιασμού για τον Κάλλη. Αυτός κάνει ένα σπάσιμο της μέσης. Η μπάλα δεν παίρνει στο καλάθι από το φάουλ του Μάλα. Του Σταμάτη με συγχωρείτε και είναι το 5ο φάουλ του playmaker του Πανελληνίου. Που φεύγει, είναι ο πρώτος παίκτης που φεύγει με 5 φάουλ από το παιχνίδι. 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. ...110-69, ο Νίκος Γκάλης έχει πετύχει 52 πόντους. Κατσίπα στο rebound, Πανδρακλάκης, Γιαννόπουλος και έγινε το φάουλ, όπως δείχνει ο κύριος Σαγκαμίλης από το Σταμάτη. Σε επανάληψη η προσπάθεια του Γιαννόπουλου και το φάουλ που καταλογίστηκε στο Σταμάτη. Προσπάθησε να κερδίσει το επιθετικό φάουλο παίκτη του Άρη. ...110-70 από το Γιάννη Γιαννόπουλο που έχει πετύχει 22 πόντους.